του βλέπει. Με κοιτάζαν όλοι περίεργα στην αρχή που κοβατηράκι και έτρωγα. Και μετά τσακίσαν τύπου, όλοι. Τύπου όμω δεν στιάφησαν τίποτα. Τύπου το τσακίσαν το τυράκι μου. Πάρα πολύ ωραία. Η σούπα που δοκίμασα ήταν φανταστική. Το σουφλέ δεν πρόλαβα να δοκιμάσω, πέσανε με τα μούντρα. Ήταν καταπληκτικό όμως, είδα αντιδράσεις έτσι. Δεν πειράζει, Ελένη μου, ξέρεις γιατί όμως, γιατί δεν δοκίμασες. Γιατί. Δεν πειράζει, δεν δοκίμασες. Γιατί εμείς προσέχουμε. Έτσι. Ω, δεν φαίνεται. Με τα κεφαλατήρι στο χέρι. Του λέγα όμως διαφημίσεις. Πρέπει να μαζευτούμε λίγο, να κάνουμε λίγο μάζεμα, λίγο διαδοχή. Πέραν της πλάκας, χθες έστειλα στην αρχισυνταξία της εκπομπής τις συνταγές, τις προτάσεις για τον επόμενο σχεδόν μήνα. Και είναι, νομίζω, από τις 20 συνταγές, σε 2 έχει κρέας. Και αυτές τις έχω ονομάσει ημέρες δίαιτας. Αλλά όχι, αειδίες τύπου κοτόπουλο βραστό και μπρόκολο βραστό. Τύπου. Ακούει μωρό, ακούμε μωρό, ε. Γεια σου. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, όχι τίποτα αυτό μπρόκολο και κοτόπουλο στο ταπεράκι με λαδολέμονο μπλιάχτο μεσημέρι. Μιλάμε για φαγητό κανονικό και πεντανόστιμο και πολύ μουρά το φαγητό. Δηλαδή το κάνεις και στη τραπέζι Σάββατο βράδυ, αλλά είναι του τύπου δίαιτα, ρε παιδί μου. Αλήθεια το λέω. Θα δεις, τα έχω ονομάσει ημέρες δίαιτας. Λίγο, Βασίλη, δεν πάμε καλά. Το ξέρω. Δεν μου λες, τα φασόλια παχαίνουν, γιατί έχω σκοπό τώρα στο σπίτι, γι' αυτό έχω πει στην αμάμου. Όχι, μας έχει γίνει κάρβουνο. Θα το ρίξουμε Κοίταξε, τα φασόλια, δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά από ό,τι ξέρω τα φασόλια έχουν άμυλο. Γενικώς το άμυλο παχαίνει. Κοίταξε, αν τα φας ένα πιάτο φασολάδα και πράσινη σαλάτα μπόλικη, όπως λένε οι διαιτολόγοι, είναι καλό μεσημεριανό. Κατάλαβες τι εννοώ. Αν τα φας με τα ραμά, ρέγκα, μισή φρατζόλα ψωμί και μετά κάνα μισό κιλό χαλβά όπως κάνω εγώ. Είπα και ρέγκα και ψωμάκι που εμείς δεν έχουμε ψωμί στο σπίτι. Αλλά με τα φασόλια μου δεν βάλει ψωμί, πώς θα το φάσουμε. Τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια από μόνο τους δεν παχαίνουν. Αν βάλεις από πάνω κρέμα γάλατος και μπέικον και τυριά και φας και μια αυτό στο πλάι, το μεσημέρι ένα πιάτο μόνο και πολύ πράσινη σαλάτα χωρίς ψωμί και ταραμά. Αν θες τσίπα δύο κομματάκια ρέγκα που είναι πρωτεΐνη. Μου αρέσει πάρα πολύ ρέγκα. Λίγο όμως. Ωραία, εγώ παιδιά θα είμαι γιατρός κάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο φαγητό που το λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παχαιτικό φαγητό, είδε τι περιμένετε, δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, είναι. Έχω καβουρδίσει το σουφλέ, αυτό το γκρατέν. Έχω καβουρδίσει με ελαιόλαδο και κρεμμύδι μισό κιλό κιμά. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι. Θα ρίξω μέσα ντομάτα, μισή κονσέρβα ντοματάκια και λίγο ντοματοπελτέ. Στη συνταγή σας λέω μόνο πελτέ. Όμως, εάν θέλετε, βάλτε και λίγη ντοματούλα. Θα ρίξουμε μέσα λίγο κρασάκι. Δυνατή φωτιά. Αυτό είναι φανταστικό φαγητό και μπορείτε να το κάνετε και με περισσεύματα. Δηλαδή, αν κάνετε μακαρόνια για κιμά, κάντε λίγο παραπάνω, βάλτε το στο τάπερο, κιμά θα φτάσει στο ψυγείο καμιά εβδομάδα, δεν παθαίνει τίποτα. Και μπορείτε να κάνετε μετά από λίγες μέρες με το περισσεύμα το κιμά αυτό υπέροχο φαγητό. Κιμά, ντομάτα, πελτές, κρασάκι, σοτάρω σε δυνατή φωτιά να φύγει λίγο το πολύ το αλκοόλ, πιπέρι και αλάτι. Μήλος άδειος, δεν πειράζει, το τσέκαρα. Αλάτι, καρότο και λίγα κλαράκια σέλερι. Κάνουμε έναν κιμά στεγνό γέμιση για τον γκρατέν ή σουφλέ, όπως το ονομάσαν τα κορίτσια, αυτό υπέροχο τέλος πάντων φαγητό φούρνου. Μέχρι να σοταριστεί ο κιμάς, σουρώνω τις πατάτες. Και θα δείτε τι εύκολο που είναι. Πατάτα βραστή και σελινόριζα. Εντάξει. Εσύ πιέζεις καλά με το τέτοιο, με το σύρμα, κάνεις έτσι. Είναι πολύ εύκολο γιατί τα έχω βράσει πολλή ώρα και έχουν λιώσει οι πατάτες, εντάξει. Κάνε παντού έτσι. Δεν χρειάζεται να γίνει πουρέ, δεν αγχωνόμαστε. Είναι ένα φαγητό που θέλει χοντροκομμένο πουρέ. Έχει δίκιο. Κάτσε λίγο, να μην λερωθείς, βάλω λίγο γάλα. Για το στήσιμο του είναι δευτερόλεπτα έτσι, θα πάθετε πλάκα, είναι πανεύκολο. Ωραία. Ρίχνουμε μέσα αλάτι. Θέλω να κάνετε μάλλον αυτό που κάνει και η Ελένη. Ίσα-ίσα να λιώσει τις πατάτες και να μην φαίνονται. Δεν φτιάχνουμε πουρέ, φτιάχνουμε αυτό το χοντροκομμένο το μείγμα, εντάξει. Αυτό. Βάζουμε μέσα λίγο σιμιγδάλι, ελάχιστο, στην περίπτωση που μας δύο πουρές νερουλός. Εντάξει, σούπερ. Και βάζουμε μέσα και αυγό, ανακατεύεις λίγο γρήγορα τώρα, μπράβο. Σούπερ. Και μόλις το ρουφήξει το ένα το αυγό. Βούτυρο δεν θα βάλουμε. Όχι, δεν βάζω βούτυρο. Δεν βάζει το μπουρέ. Η κανονική. Δεν κάνω μπουρέ. Κάνω βάση για σουφλέ. Να σου πω κάτι. Η κανονική συνταγή αυτή. Συνέχεια. Εκεί πίσω λίγο και εκεί πίσω λίγο. Εκεί. Και ακόμα ένα. Ανακάτεψε. Έχει δίκιο. Λοιπόν, η κανονική συνταγή αυτή, παιδιά, έχει μέσα ένα κιλό κρέμα γάλακτος, ένα κιλό τυρί, ένα πακέτο βούτυρο. Εντάξει, α το μην υδρώσει, το κάνω και έτσι. Σούπερ. Λοιπόν, έχουμε τον κιμά έτοιμο, εντάξει. Κρασί, σέλινο, καρότο, ένας νόστιμος κιμάς. Πατάτες και σελινόριζα βραστές, ίσα-ίσα με το σύρμα της σαντιγί, ή με ένα κουτάλι, αραιώνουμε το μείγμα με γάλα και τι έβαλα μέσα και δύο αυγά.
Εντάξει, μέχρι εδώ. Μοσχοκάριτο θα βάλει. Θα δει τώρα, θα βάλω στο ταψί. Το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εμένα μου αρέσει όμως. Το βάζουμε στο ταψί. Ένα πανεύκολο φαγητό. Σχετικά φτηνό. Είναι αρκετά φτηνό, παιδιά. Το οποίο τρώγεται ωραίο και κρύο. Είναι αυτό που λέμε πέρσι που λέγαμε, θυμάσαι, φαγητό γραφείου. Ναι. Είναι πολύ ωραίο το γραφείο. Τρώγεται ωραίο το τάπερ, θερμοκρασία δωματίου. Βάζουμε από πάνω τον κιμά. Έτσι έχουμε από κάτω πουρές ελληνόριζας. Εντάξει, αυτό τον υπέροχο κιμά με το σέλερι και το καρότο. Σκεπάζουμε από πάνω με τον υπόλοιπο πουρέ όπως θα έχετε φανταστεί. Δεν θα βάλουμε λίγο μοσχοκάριδο. Να βάλουμε. Βέβαια, στον κιμά βάζω. Εντάξει, οκ. Α, εσύ βάζεις το παστίτσιο. Ναι. Αλήθεια. Βάζω λίγο, ναι, μου αρέσει το μοσχοκάριδο πολύ. Και απλά τα παιδιά δεν μπορούν έντονα τα καρικεύματα. Τα παιδιά γενικώς δεν θέλουν καρικεύματα. Δεν θέλουν να πολύ καταλαβαίνουν γεύσεις. Που εγώ τρελαίνομαι βέβαια, γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Τι δεν σου είπα. Τυράκι θα βάλουμε. Τώρα. Τι δεν σου είπα, μέχρι να στρώσω το μπουρέ. Για πες. Καλοχώρη Θεσσαλονίκης, ένα χωριό που δεν το λες το πιο όμορφο, είναι αδικημένο γιατί είναι μέσα σε βιομηχανική ζώνη. Τέλος πάντων, οι Θεσσαλονίκοι πάνε εκεί να φάνε ωραία ψαράκια σε μια συγκεκριμένη ταβέρνα. Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτή η ταβέρνα. Είναι ότι την ημέρα που πήγα εγώ, η ταβέρνα αυτή ήταν κλειστή. Και κάθισα και έφαγα σε ένα σουλατζίδικο σουβλάκια, που κάθε μπουκιά σε σκεφτόμουν, σορκίζομαι σε ότι έχω ιερό. Έτρωγα μπουκιά καλαμάκι, παιδιά, με τον κολλητό μου είχα πάει. Σε ένα τώρα μαγαζί που δεν μπαίνεις μέσα. Δηλαδή μικρό συνοικιακό. Λες εδώ θα φάμε τώρα χριστουγεννιάτικα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Σε σκεφτόμουν. Πώς λεγότανε. Δεν έχει όνομα. Λέγεται. Πώς, σουβλάκια τι. Θα σου πω ρε παιδί μου, ρώτησα. Λέω πώς λέγεστε. Λέει, το λέμε ο Τάκης και η Μαρία. Τα σουβλάκια του Τάκη και τη Μαρία. Ένα, το είδες που έχει όνομα. Θα πάθεις πλάκα. Ειλικρινά σου μιλάω. Για σουβλάκια γιατί μιλάς στο ευαίσθητο σημείο μου. Και αυτό μείον. Και αυτό είναι μείον. Ξέρω. Όταν πάθεις σε Θεσσαλονίκη. Έχει φτιάξει μαγαζί στην Αθήνα σουβλατζίδικο φοβερό και μήπως θα σου το πω, Ελένη. Το βάζω μου λες και στο βιβλίο μου και δεν μου το έχεις πει ακόμα να πάω. Τι με κοιτάς. Ο Έντι στην Νίκαια. 2-3 σκοπή. Αλλά εκείνη τη μέρα που το είχα πει, είχε στα δικά σου μάλλον και δεν έχει δώσει πάρα πολύ σημασία. Ήμουν στεναχωρημένη ή χαρούμενη. Χαρούμενη. Μα ήμουν χαρούμενη, δεν βαριέσαι. Για κανένα λόγο. Λοιπόν, έχω σκεπάσει απάνω με τον πουρέ ελληνόριζα αυτό τον ωραίο μουσακά που κάνουμε. Α το ονομάσουμε τώρα μουσακά, σουφλέ. Τέλο πάντων το ίδιο είναι. Εγώ το μουσακά το λέω, να σου πω την αλήθεια. Βάζουμε λίγο τυράκι από πάνω, για όχι 1,5 κιλό τυρί. Προσέχουμε λίγο, υποτίθεται. Και λίγο ακόμα μοσχοκάριδο και το ψήνουμε. Το κρατένα αυτό για. Το ψήνουμε για 30 λεπτά λάδι του 200 βαθμούς στον αέρα, στου 200 βαθμούς για 30 λεπτά. Εντάξει, φτηνό, νομίζω με κάνα δεκάρικο, ταΐζεις 6 άτομα άνετα. Του σκασμού του ταΐζεις, δεν σκασμού. Τους ταΐζεις απλά. Στο καλό, καλή συνέχεια. Και με τη Νίκη. Να είμαστε καλά. Δόξα και ξεκινάμε δίαιτα, αλήθεια σου λέω. Θα ξεκινάμε τα τρία φαγητά. Πάντα δηλαδή μετά τις γιορτές αυτές των Χριστουγέννων. Το έχω προσέξει. Φορά το κάνουμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που κάνουμε στον εαυτό μας. Θα ζυγιζόμαστε. Ζαρίφι ζυγαριές. Γιατί το λες την Κατερίνα, εγώ δεν σου φέρω τη ζυγαριά και εγώ πρέπει να ανέβω πρώτη επάνω. Λες να πάρουμε εδώ 6 ζυγαριές να ανεβαίνουμε